Αυτό το βιβλίο όμως μα ανήκει την όρεξη να επισκεφτούμε κι εμείς Βέβαια. ένα τυροκομείο, να δούμε τη διαδικασία εκ των έσω, να Έκινο, δούμε λέτε. και πώς μπορεί να συνδυαστεί και γαστρονομικά και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Αυτή τη στιγμή όμως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τυροκομεία επισκέψιμα. Υπάρχει πρόσφατα μια ε, κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου της Τουρισμού και τη κυρία Ζαχαράκη. Θα μα πείτε περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι μια διαδικασία Εφέση στην οποία να... και εσεί συμμετέχ... συμμετέχετε. Συμφωνώ με την κυρία Ζαχαράκη και με την κυρία Γερέκου. Ε, Όντω είναι ακριβώ έτσι όπω θα είπατε. Έχει βγει και μια υπουργική απόφαση που λέει του όρου πώ ένα τυροκομείο μπορεί να γίνει επισκέψιμο. Η προσωπική μου εμπειρία, γιατί το καλοκαίρι είδα πάρα πολλά, το καλοκαίρι που πέρασε είδα πάρα πολλά τυροκομεία. Είναι ότι δεν έχουν καταλάβει η παραγωγή ακόμα πόσο χρήσιμο μπορεί να τους είναι ένα εκθετήριο. Το οποίο να μπαίνω εγώ μέσα που είμαι περαστικός, με μία σήμανση που θα γίνει από την περιφέρεια που θα λέει επισκέψιμο τυροκομείο κτλ. Και, και να έρθει κάποιο άνθρωπος που να ξέρει να μου κόψει πολύ λίγο κεφαλοτήρι, πολύ λίγο ανθότυρο, πολύ λίγο κασκαβάλι, να μου τα δώσει να δοκιμάσω, να μου δώσει και ένα μισό ποτηράκι κρασί ε, και να αποκτήσω αυτή την εμπειρία που λέγεται τυρί. Mm -hmm. Και αν είναι και περίοδος που τυροκομούνε, να μου φορέσει αυτή τη μία σκρίσος ποδιά, το σκουφάκι και τις μπουτούλες και να μπούμε μέσα να δω πώς γίνεται το τυρί. Εσείς από τα τυροκομεία που επισκεφτήκατε υπήρχαν κάποια που είχαν έτσι και αλλιώς τις προδιαγραφές. Όχι, απλά... ούτε ένα. Δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές. Ούτε ένα. Δεν υπήρχε ο χώρος καν.